The Forest, επεισόδιο τέταρτο. Τάσο, νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Άστο. Άκυρο. Νόμιζα κάποιον άκουσα, αλλά όχι. Δεκατρία ξύλα είναι και επιτέλους ανεβαίνουμε πάνω. Ναι, εγώ έχω ένα καρότσι γεμάτο εδώ. Άμα Τώρα μου έρχομαι να το φέρεις χτίσω. ένα άδειο, Α, κάτσε να βάλω το γεμίζω και εκείνο. την πέτρα στο τζάκι. Σωστός. Κάτσε να φάω και ένα χέρι. Σ' αρέσει τελικά πιο πολύ η μασχαλίλα από τη μυκητή εσύ, ε. Εντάξει, έφαγα χέρι κατευθείαν δίψασε. Είναι κάποιοι κανίβαλοι ξινοί, δεν τρώγονται. Ναι. Εδώ που ρίχνω τα ξύλα, φέρε το καρότσι σου. Ναι. Εδώ. Αλλά έχουμε, δεν βλέπω, αλλά τα σου πρέπει να τα μαζέψαμε όλα. Ναι, γέμισε σχεδόν το καρότσι. Ένα δεν χωράει. Αφήνεις το άλλο. Εντάξει. Ναι. Και εδώ πέρα έξω είπαμε θα βάλουμε spikes, δεν βάλαμε. Τελικά δεν μπορώ να βάλω. Γιατί δεν θυμόμουν καλά, τα spikes μπαίνουν μπροστά από τον τοίχο μόνο. Ναι. Από το... Όχι ρε. Α, έχω πέσει κι εγώ εκεί πέρα, μην αγχώνεσαι σιγά. Να πέφτουν τα ξύλα κάτω και είναι δύσκολο να τα ξαναμαζέψεις. Πώς θα γίνει τώρα. Έπρεπε να το κάνουμε πιο ψηλό τάβανο. Μπορώ να σηκώσουμε κι άλλο όροφο. Δεν θέλω να σηκώσω όροφο, θέλω να είναι πιο ψηλό τάβανο, Τάσο. Για να κρεμάσω κανένα πολυέλαιο θέλω ρε εσύ. Δεν γίνεται να το κάνεις ψηλό τάβανο. Αυτό είναι Μπορείς λίγο fix. να χτίσεις τοίχο επάνω στον τοίχο, κατάλαβες, και μετά να βάλεις το ταβάνι. Α. Αυτό ίσως και να γίνεται τώρα. Όχι, πρέπει να γκρεμίσουμε την οροφή. Όχι, άμα γκρεμίσει την οροφή θα γκρεμιστεί όλο το... Ωραία, επιτέλους. Ναι, εκεί πάνω πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο γύρω-γύρω, ε. Ας στήσουμε μία το zip line να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Ναι. Και καταρχήν στο λόφο επάνω δεν θα το τραβήξουμε τόσο αυτό. Ναι. Ωραία. Να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται και μετά να βάλουμε κάγκελα. Safety first. Oh, έπεσα. Ναι, απλά τους καρχαρίες πρόσεχε. Όχι, πήδηξα στο νερό, αλλά ήταν ριχά και χτύπησα και έχασα. Α, έχεις χάσει ρε. Oh, fuck. Καλά, πώς βρέθηκες εκεί πέρα, ρε. Έκανα μεγάλο σάλτο. Άντε, ρε. Ας πάρω και το λόγκ. Α, κι άλλο έχει εδώ.
Όχι άλλα. Που δεν τα είδαμε. Θα κοιτάξω εδώ. Λες να χαθούνε. Δεν νομίζω. Την οροφήτα σου νομίζω μπορείς να την καταστρέψεις. Όχι, απλά ξέρεις τι κάνω, έχει ένα εργαλείο που κάνει τρύπες στην οροφή. Μπορείς προσεκτικά, χωρίς να φας τείχους, να το κάνεις έτσι. Τι εργαλείο αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, εγώ πως κάνεις τρύπα στο πάτωμα και βάζεις σκάλες και διάφορα. Με εκείνο μου το κάνεις πρακτικά γύρω-γύρω, θα το φας τον τοίχο. Θα πας zipline. Ναι, να βάλω πρώτα τα κάγκελα. Πώς τα βάζεις ψάχνω. Όχι, πρώτα θα βάλεις το zipline και μετά τα κάγκελα, Τάσο. Θα σου πω. Θέλω να μπουν τα κάγκελα πρώτα για να δω που θα βάλω τη βάση από το zipline. Στο κέντρο, ακριβώς βάλτε με. Γι' αυτό σου λέμε ότι θα βάλεις το zipline, θα... Όχι, εντάξει, πήρε τα μέτρα. Για να πάρω μέτρα ήθελα, ρε. Τι μέτρα? Η βάση από το zipline. Τα κάγκελα δεν μπορεί να τα βάλεις όπου θες μετά. Έβαλα τα κάγκελα, πήρα τα μέτρα. Για να δω που θα στηθεί η βάση. Εδώ γιατί δεν αφήνει, αυτό κάποτε άφηνε εδώ παλιά, ρε Τάσο. Γιατί το κάνει τώρα αυτό? Και αυτή η σκάλα είναι... Θα το κάνω custom. Αν το καταφέρω... Δύσκολα. Όχι ρε, πως το σβήσα. Ναι. Όχι ρε, πρόστιμο. Πού το έκανα ρε. Α, να μπράβο. Όχι, είναι ένα σημείο το οποίο είμαστε σχεδόν στο έδαφος. Τι εννοείς? Το σκηνή έρχεται και... Πώς το λένε, ο κόλλος θα βρει στο χώμα. Πού το βάλες ρε? Όχι εκεί ρε μαλάκα, στο λόφο σου λέω, δεν τάσω. Όχι, εκείνο το λόφο, ρε. Στον άλλον απέναντι, λέω, ρε, ψηλά, ρε. Εδώ το είχαμε, ρε, Χρήστο. Άσε τι είχαμε, ρε. Εγώ τώρα σου λέω εδώ, στο ψηλό το λόφο να το κάνεις, όχι από εκεί. Μα εδώ είναι που βάζαμε τις παγίδες για τα κουνέλια. Εδώ είναι γεμάτο κουνέλια. Να τα βλέπω, τρέχουνε. Αυτό το ξέφω, το που έχει, αυτό που έχει τη σπηλιά. Εκεί δεν γίνεται, θέλει να είναι πιο ψηλό το τέτοιο. Είχαμε κάνει πιο ψηλή βάση. Όχι, απλά ήταν στο βράχο, αυτό που σου λέω, ψηλά στο άλλο το... Έχουμε κάνει ένα καροτσάκι εδώ, όχι. Αν και νομίζω αυτοί τα καταστρέφουνε, Τάσο. Αυτό δεν το χτυπούσανε παρόλα αυτά. Τέλος πάντων. Μπορεί και να μην θυμάμαι καλά.
Αρχίζω και κρυώνω, φεύγω. Εγώ. Κάτι πρέπει να έχει γι' αυτό, Τάσο. Εκείνο το water skin. Ναι. Πάμε να ανάψουμε το τζάκι μέσα τώρα. Ωραία, πούστηκε. Να τα ανάψεις το τζάκι που να κάνεις ένα fire pit μέσα. Ναι. Κάτσε εγώ να ανάψω το σίγουρο το έξω, γιατί... Κοίταξε τον τρόπο, δεν μου κάθεται εκεί που το θέλω. Απίστευτο. Θέλει 4 sticks. Και μάζευα sticks τώρα, ρε εσύ, μάζευα. Α, έλα, πρέπει να έχω πάνω μου. Και... 3 πέτρες. Έτοιμο. Άναψε το κιόλας. Α, ωραία. Ω, άμα το δεις πως φώτισε απ' έξω, θα το δεις μετά στο βίντεο. Την ώρα που το άναψες. Τα κάραμε. Όλο το σπίτι έφεξε. Ναι. Ωραία, τώρα να βάλουμε και ράκ εδώ μέσα και τέτοια. Εδώ θέλει μια καρέκλα απέναντι από τον τζακ. Είναι εδώ το weapons rack θέλει. Όχι, όχι, για φαγητό λέω πρώτα. Έλα, μα το μου φύγε πάλι. Παλιά όταν παίζαμε, θυμόμαι, ήταν δύσκολο να βάλεις τη φωτιά μέσα στο τζάκι. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν ζεσταίνεται τώρα? Έλα, αντί, αφού μέσα στο σπίτι είμαστε. Ναι, μαλακίες τώρα. Πάμε να κοιμηθούμε. Άμα αφήνει, ναι, εννοείται. Κάτσε να δω, θα σου πω. Ναι, έλα. Το μεταξύ κάτι ακούστηκε... Κάτσε να κάνω και ένα save. Έχασα. Αισθάνω πάλι. Ωραία, μαλάκα, θα χάσω κι εγώ τώρα να είναι. Έλα, πάτα το κατευθείαν. Πάτησα. Α, μεγάλο πρόβλημα το κρύο, ρε. Ναι. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το shelter εδώ. Εν τω μεταξύ εδώ τι ανάβει, ρε, τα στάνε. Τι βλαμμένος είμαι. Εγώ το έστησα και ρωτάω και τι ανάβει. Κάτσε να δω τι άλλο μπορώ να... Τώρα η ζωή μου, άμα δεις πάλι Τάσο, είναι έτσι χάλια, είναι στη μέση. Εμένα είναι στο 1 τέταρτο, ούτε στο 1 τέταρτο. Ναι, επειδή εσύ έχασες κιόλας. Εμένα ένα crack που έκανε, με κατέβαζε στη μέση και έμεινε έτσι. Τώρα food, water ή με τέρμα δεν ανεβαίνει. Κάτι κάνουμε λάθος, Τάσο. Α,
Μπορούμε να βάλουμε εδώ. Ναι, ωραία. Να βάλουμε σόδες. Τις βάλουμε πάνω τις σόδες. Ναι, 4 σόδες και να δούμε τι άλλο. Αυτό τι είναι, δυναμίτης. Α, και μπουζ μπορούμε να βάλουμε. Οκ. Και τι άλλο, πάλι σόδες, πάλι αυτά. Νομίζω μπορείς να βάλεις και φάρμακα και τέτοια, αλλά επειδή δεν έχουμε φάρμακα. Ναι, ήρθε το χταπόδι. Δεν θα ερχότανε. Το σύχαμα. Ναι, το βλέπω. Έλα, έλα μέσα να κλείσουμε την πόρτα, έλα. Το συχαμένο να πούμε. Γιατί πας από εκεί και δεν είσαι από εδώ να κλείσεις και την πόρτα, ρε μόνο. Καρκίνο, έλα γρήγορα. Δεν είχε στάμινα. Πού είναι το συχαμένο. Και πάει την πόρτα. Βαράει την πόρτα, ναι. Κάτσε μήπως και το κάνω trigger να έρθει εδώ στην παγίδα. Έλεγε. Το χτύπησε η παγίδα και δεν ψόφισε, Τάσο. Το χτύπησε η παγίδα πάντως κανονικά. Ναι. Απλά δεν θέλω τώρα το ρισκάρω, ρε γαμώτη. Αχ, δεν έχω ξυλάκι να την κάνω τέτοιο, ρε. Να την ξαναστήσεις, ε. Ναι. Πόσα θέλει, ούτε ένα, ρε φίλε. Ναι. Ούτε εγώ έχω. Ξεφτύλα, ρε. Και έρχεται κι άλλος. Έρχεται κι άλλο, Τάσο. Απομακρύνθηκα εγώ λίγο. Κοίτα που δεν μπορώ να ανέβω. Anyway, θα πάω από εδώ. Δεν πειράζει. Α, πήγες και εσύ από εκεί. Ναι, δεν ανέβαινε. Εν τω μεταξύ το καρότσι με τα ξυλάκια το έχω αφήσει στο δάσος είναι. Τώρα το βράδυ. Είναι αφού βράδυγες και φύγαμε. Ναι. Τάσο. Έλα, μάζεψα ξύλα. Πού είσαι. Εδώ το ζιπλάιν, εδώ. Εδώ. Α, θα μπορούσε. Αυτό σου έλεγα, βρε. Αυτό είχαμε κάνει την άλλη φορά. Αλλά να ξέρεις ότι το καταστρέφουν αυτοί. Ρε, δύο χταπόδια είναι. Ναι, δύο είναι. Έρχεται, είτε. Είναι στο ένα, έχει και ένα δώρο. Πες ώρα. Πήρες ξυλάκι. Ναι, ναι. Κάτσε να τους φέρουμε εδώ, στην διπλή παγίδα. Δεν θα ακολουθήσουν, ναι. Θα έρθουν, θα έρθουν. Ερεύονται και όλες τι κάνουν. Τώρα έπρεπε να είχαμε... Τι κάνω να το ξέρε, φίλε. Κάνε whip τις μικρές πέτρες και πέτα το. Το ένα τρέχει. Crafted bow. Ένα ξυλάκι δεν έχω, ρε φίλε. Τι κάθομαι και κάνω. Αχ, ρε πούστη. Να το συχαμένο το ένα ήρθε... μέχρι το και έφυγε. Κοίτα, κοίτα, πέντε συχαμένο. Σαν facehugger είναι, ρε. Ναι. Μουνί με πόδια. Βυζιά έχει εντωμεταξύ. Μπερδεμένα εκεί πέρα τα... Μη βρίζεις. Ναι, sorry. Ένα κομμάτι... Ένα σημείο του σώματος δεν είναι βρίσια, οπωσδήποτε. Τι κάθεσαι και με κοιτάς, έλα από εδώ, συχαμένο. Έλα, την έφυσα την παγίδα. Έλα, κερνάω φοντάν. Ω. Πρόσεχε Τάσο. Γιατί ακούω και ένα συχαμένο ακόμα να έρχεται. Κοίτα πόσο γρήγορα τρέχει. Τώρα θα μου πεις, ναι. Αυτό είναι 6 επί 6, πόσο είναι. Μπέχ. Ναι, ήθελα να σου το πω αυτό, άμα πέσεις έξω μετά είναι δύσκολο να ανέβεις. Α, ανέβηκες παρόλα αυτά.
να το κάνω κι εγώ. Έξι χαμένα. Είδες. Ναι, 6x6 είναι, καλά σου είπα. Τι από θέλει εκεί να κάνουμε το ξέρε. Ε. Το ξέρε θέλει ξυλάκια και ξυλάκια τώρα δεν έχουμε. Το καρότσι με τα ξυλάκια είναι ακριβώς εκεί από πίσω τους. Όχι το μπού. Θέλει ξυλάκι, θέλει ένα τέτοιο, ένα σκηνή. Τώρα θα σου πω. Ναι. Ένα ξυλάκι, ένα σκηνή και ένα κλόθ. Α, το έφτιαξα. Ναι, ωραία. Έχεις πούπουλα να κάνεις βέλη? Όχι. Οπότε, κάτσε, εγώ έχω μία μολότοφ, ρε. Αυτό όμως είναι μέσα στο νερό, θα πάρει φωτιά. Πήρε φωτιά, αλλά... Τώρα έτσι πως στέκεται ένα sticky explosive, ρε Τάσο, μια χαρά θα ήταν. Ναι. Θα κάνω κι άλλη μολότοφ, δεν γίνεται. Δεν το πέτυχα. Γι' αυτό δεν βγάζει ένα τέτοιο ρεγάμο το που θα πάει. Τι έγινε τώρα ρε φίλε, μπάγκαρε, πέταξε και το άλλο και δεν έκανε τίποτα. Και έχει εδώ μια χελώνα, περπατάει ένα έμπελι, στα αρχίδια της. Γιατί αυτό μέχρι εδώ έρχεται, άμα... Κάνερ, δεν κουνιέται. Εχ. Πού είναι, α. Θα πνιγεί τώρα εκεί πέρα. Να, το πνίγηκε. Όφησε. Ναι. Αλλά, δυστυχώς δεν μπορούμε, αυτό έχει να κάνεις ένα τέτοιο, κάτι παίρνεις από αυτό. Για να κάνεις εφηγή μήπως. Κάτι βγάζεις, ένα πολύ unique πράγμα, αλλά τώρα πού να το πάρεις. Είναι μες στη θάλασσα, δεν το βγάζει. Ναι. Κρίμα. Αυτός είναι άρμητ, εντάξει, οκ. Okay. Την άλλη την έκανε άρμεση. Ξέρεις τι, πάμε προς τα πάνω να συνεχίσουμε με τα ξυλάκια. Και κάνε το, άμα μπορείς, κάνε το zipline αυτό που σου είπα. Ναι. Το οποίο, αυτό, είναι ο άλλος εδώ, εγώ. Ότος ηχαμένο και έρχεται. Και τρέχει και γρήγορα. Δεν θα μ' αφήσει να τα πάρω τα ξυλάκια τώρα. Τι θα γίνει ρε θείο. Η χαρά της αιμομιξίας είναι αυτό το πράγμα ρε πως. Άξε. Και αυτό τώρα δεν θα το πολεμήσουμε τώρα με το αρχικό το τσεκουράκι, Klein Mine. Συχαμένο τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρόσεχε, σου έρχεται. Πάνε πίσω από την παγίδα. Αυτό πήγα να κάνω να με χτύψει η παγίδα εμένα. Την πάτησα σαν βλάκας. Δεν θα έπρεπε, γιατί πήδηξα. Άστο Χρήστο, δεν πειράζει. Θα βγω στο αεροπλάνο. Όχι ρε. Πήγε. Δες το καταστρέφει τον τοίχο. Το καταστρέφει, τον κατέστρεψε.
Δεν βλέπω τι γίνεται το μεταξύ. Έσπασε τον τοίχο τώρα. Ωχ, θα ανέβει πάνω, Τάσο. Βρήκα κάτι να κάνω. Εδώ ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Βγήκες πέρα. Ναι, τι να κάνω, δεν γινότανε. Δεν μπορώ, θα σε προλάβαινα ρε νομίζω. Όχι, όχι, φου. Τώρα έρχομαι. Άσο, πρέπει να μαζέψεις cloth και booze. Κάτσε να δω τι έχει εδώ. Εν τω μεταξύ booze μέσα στο σπίτι έχουμε, οπότε κάτσε να πάω να φτιάξω κάμια μολότοφ. Αφού φάω. Έλα ρε φίλε, μην πέφτεις μέσα. Έχουμε. Όταν το κάνει αυτό πόσο... Είναι ακόμα εκεί το χταπόδι μου υποθέτω, ε. Ναι ρε. Πόσο είσαι? Τι εννοείς πόσο είμαι? Μέχρι να πεθάνεις. Όχι, δεν θα πεθάνω. Εγώ ανέβηκα πάνω στο βράχο, είμαι σε safe city, αλλά... Θέλω να το πετύχω. Α, με δείχνει νεκροκεφαλή. Α, πρέπει να είναι το σακίδιο. Είναι το πτώμα σου για να πας να πάρεις το σακίδιο σου. Μπράβο, ακριβώς. Νόμιζα έπεσες, γι' αυτό έλεγα. Όχι, 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 καλά είμαι εγώ. Απλά έχω πρόβλημα να το πετύχω, δεν μπορώ να το πετύχω. Αλλού για αλλού βαράω. Έλα λίγο ακόμα, έλα λίγο ακόμα συχαμένο. Ωραία, πνίγηκε. Δεν το μαζεύει μέσα από τη θάλασσα, Τάσο. Ξέρω, αυτό σου είπα. Ναι. Δυστυχώς. Μήπως μπορώ να το σβρώξω. Δεν νομίζω, είναι βαρύ το πτώμα. Ναι, έχεις δίκιο. Γίνεται ροκ μετά από ένα σημείο και μετά. Αλλά μας έκανε πολλές ζημιές εδώ. Και κάτι ακούω να κλαίει εδώ επίσης. Αχ, έβγαλε μωρά, ρε. Ναι, το συχαμένο, ρε. Συχαμένο. Γιακ. Αναφέρω τα ξύλα. Ω, έκανε καλή ζημιά. Τα γάμισε όλα τη μάνα εκεί πέρα. Το συχαμένο. Εδώ έχει και άλλους κορμούς εντωμεταξύ, Τάσο. Ναι, τα είδα καθώς ερχόμουν, πήρα ό,τι μπόρεσα. Αυτή η κορμή πρέπει να είναι από το προηγούμενο το δυναμίτι. Άσο χρόνος. Είχα
Πρέπει να το κάνεις, γιατί είχα ξεχάσει να το πατήσω και το πάτησα 10 λεπτά αργότερα και λέει τώρα 10 λεπτά, άρα κάπου εδώ είναι. Okay. Οπότε κάπου εδώ τελειώνουμε το τέταρτο επεισόδιο. Και τα λέμε στο πέμπτο με επισκευές.